λένε οι Τούρκοι, μια παροιμία που λέει το γυνάτι του Ρωμιού κρατάει 3 μέρες. Δηλαδή μας θεωρούν ότι ξεχνάμε εύκολα, γιατί είναι παροιμία αυτή τουρκική. Που σημαίνει λοιπόν ότι όντως, όπως πολύ σωστά το λέτε, όταν 2 εβδομάδες πριν μας λέγανε ότι θα έρθουμε μια νύχτα, προφανώς για να αφαιρέσουμε ζωές και να πάρουμε νησιά, εμείς πήγαμε μια μέρα για να σώσουμε ζωές και να δώσουμε ελπίδα. Προφανώς στους Τούρκους, οι οποίοι όντως περάσανε και περνάνε μια δραματική κατάσταση. Θα πρέπει να θυμόμαστε τη διπλωματία, όπως πολύ σωστά το είπατε, των σεισμών του 1999, η οποία το μόνο που έκανε ήταν προφανώς μετά από κάποιους μήνες όπου υπήρχε μια καταλλαγή στις σχέσεις μας, να έρθει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία. Δηλαδή ήρθε ο κύριος Ερντογάν επί της ουσίας και καταποντίστηκε το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Και δεύτερον, από το 1999 μέχρι σήμερα νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας έχει υψωθεί στην ιωστή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πολύ καλά κάνουμε προφανώς και έχουμε μια εφεκτική στάση προς την Τουρκία, διότι τους αφαιρούμε και τα επιχειρήματα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει όλο το επιχείρημα όλης της πολιτικο-οικονομικής ελίτ της Τουρκίας αναφορικά με τους εχθρούς εντός εισαγωγικών Έλληνες, αλλά φυσικά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι μόλις η Τουρκία ξανααισθανθεί ότι βρίσκεται στα πόδια της, θα συνεχίσει τη στρατηγική της. Υπάρχει συνέχεια κράτος, υπάρχει σταθερή στρατηγική, η οποία όπως καταλαβαίνετε ξεπερνάει και τα φυσικά φαινόμενα και τις καταστροφές και την πεπερασμένη ζωή ενός ανθρώπου, ας πούμε. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα έπραξε ορθότατα να μην συζητάει πράγματα τα οποία δεν είναι μέρος του διεθνούς δικαίου και κάτι το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όντως ήρθανε και βρήκανε μια ευκαιρία να καταδείξουν στην Τουρκία πως πρώτον εξακολουθεί η Τουρκία να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και πως η Δύση και οι ευρωατλαντικές δομές θα έχουν και θεσμοί έχουν τη δυνατότητα να τη βοηθήσουν σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή και οικονομικός κυρίως, όπως θα ήθελε ο κύριος Ερντογάν, και πολιτικός. Ενώ οικονομικός θέλει ο κύριος Ερντογάν, δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει από τη Δύση. Από εκεί και ύστερα, ξέρετε, η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία δεν ήταν προγραμματισμένη. Η επίσκεψη στην Ελλάδα ήταν αυτή η οποία είχε πολύ βαρύνουσα σημασία και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από την επίσημη ανακοίνωση του State Department αναφορικά με το τι συζητιέται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Η ατζέντα είναι ξεκάθαρα πολύ πιο σημαντική και βαρύνουσα σημασία σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό και ενεργειακό επίπεδο. Λοιπόν, ότι προφανώς τις Ηνωμένες Πολιτείες την ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ενεργειακά λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί αυτόν τον 1 χρόνο και προφανώς επίσης η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για μια καλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού των ευρωπαϊκών αγορών, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη μείωση της εξάρτησης και όχι μόνο από τη Ρωσία αλλά και από περιοχές οι οποίες δυνητικά μπορούν να αποφέρουν μεγάλους κινδύνους, όπως είναι η Μέση Ανατολή. Από την πλευρά της Τουρκίας, ο κύριος Μπλίνκεν νομίζω ότι το κυριότερο και το πιο άμεσο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει αναφορικά με την πολιτική της Άγκυρας είναι προφανώς το ζήτημα της Σουηδίας και της Φιλανδίας για την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκεί πήγε η συζήτηση στην Τουρκία και φυσικά για τους Τούρκους το πλέον άμεσο είναι να εξασφαλίσουν τουλάχιστον μια μίνιμουμ ισορροπία με την ελληνική πολεμική αεροπορία, άρα δηλαδή να αποδεσμευτεί το πρόγραμμα εξυγχρονισμού, προσοχή, όχι αγοράς καινούριων μαχητικών, εξυγχρονισμού των υπαρχόντων μαχητικών της Τουρκίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η αμερικανική πλευρά βρήκε τη χρυσή ευκαιρία να πάει στην Τουρκία και προφανώς μέσω της δυνητικής και πραγματικής βοήθειας που μπορούν να προσφέρουν τα δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να πιέσει την Τουρκία προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και έναν γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό σε σχέση φυσικά με τη Ρωσία, με την Κίνα, με το τι κάνει στη Συρία και φυσικά στην Ανατολική Μεσόγειο.